Ούτε στο χειρότερο εφιάλτη τους δεν περίμεναν ποτέ ότι θα έβλεπαν την τουριστική κίνηση που παρουσιάζουν σήμερα τα Χανιά. Ο λόγος για επαγγελματίες και εργαζόμενους σε τουριστικές επιχειρήσεις των Χανίων. Στην πλειοψηφία τους τα εποχιακά καταστήματα αλλά και τα ξενοδοχεία που βρίσκονται διάσπαρτα στα στενά σοκάκια της ευρύτερης περιοχής του Ενετικού Λιμανιού εκπέμπουν SOS, καθώς λόγω της εξαιρετικά μειωμένης κίνησης οι τζίροι συνεχώς κατρακυλούν. Η κατάσταση είναι στενάχωρη, λέει μεταξύ άλλων στο φακό της Κρήτη TV Μαρία Καλαϊτζάκη, που μαζί με τον σύζυγό της διατηρούν τουριστικό κατάστημα στην περιοχή του Βενετσιάνικου Λιμανιού. Δεν πρέπει καθόλου να μπει στη διαδικασία να συγκρίνεις με αυτό που ήξερες με αυτό που υπάρχει τώρα. Η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική και ήταν το αναμενόμενο. Στενάχωρη. Η πραγματικότητα είναι δύσκολη και διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη σεζόν, ας πούμε, καλοκαιρινή. Σήμερα είναι λίγο πιο ήρεμα, η αλήθεια είναι. Ίσως φταίει και το μέτρο, αλλά σίγουρα θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά η κίνηση. Η επιβολή και κυρίως η επέκταση για 2 εβδομάδες των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, σε συνδυασμό με το φρένο που μπήκε σε βασικούς τουριστικούς αιμοδότες των Χανίων, έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο πολλές μικρές επιχειρήσεις που παλεύουν να κρατηθούν ζωντανές. Βρισκόμαστε σε ένα από τα γραφικά σοκάκια της πόλης των Χανίων. Οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής του λιμανιού δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τη φετινή τουριστική περίοδο, καθώς όπως λένε, όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα τελειώσει πριν την ώρα της. Υπάρχουν συνεχείς ακυρώσεις. Κάθε μέρα σημαίνει ότι θα κλείσουμε πιο νωρίτερα. Στην αρχή θα κλείσουμε 25 Σεπτεμβρίου, πάμε 18, πάμε 17, 16. Υπάρχουν πάρα πολλές ακυρώσεις χωρίς να έχουν νέες κρατήσεις. Είναι πρωτόνουρα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Βασικά να έχουμε την υγεία μας, να προστατευτούμε εμείς και οι πελάτες μας. Ιδιαίτερα ανήσυχη για το χειμώνα που έρχεται και που μαζί του θα φέρει δυσβάσταχτες οικονομικές υποχρεώσεις, οι επαγγελματίες των Χανίων ζητούν από την κεντρική πολιτεία να μην τους ξεχάσει. Τα έξοδα είναι πέρα από τα ενίκια και τα πάγια έξοδα, είναι το προσωπικό που εμείς το προσλάβαμε γιατί δεν θέλαμε να μείνει χωρίς δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο. Αισθάνεστε ότι η πολιτεία σας βοήθησε? Τα τουριστικά, τα εποχιακά, όχι. Ναι, μεν στην εστίαση έκανε κάτι, στα ξενοδοχεία έκανε κάτι, αλλά στο τουριστικό αυτό κομμάτι, στα καταστήματα δεν έκανε κάτι, όχι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επισκέπτες των Χανίων φαίνεται να μην πτωούνται από τα περιοριστικά μέτρα και ανενόχλητοι συνεχίζουν να κάνουν τις βόλτες τους στα γραφικά σοκάκια του ιστορικού κέντρου, φορώντας ωστόσο το απαραίτητο αξεσουάρ των ημερών. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω καταλάβει ιδιαίτερη διαφορά. Απλά πρέπει να φοράμε μάσκες και στον δρόμο. Γενικώς πρέπει να προσέχουμε. Δυστυχώς σταματήσαν όλες τις εκδηλώσεις στα θέατρα, τις παραστάσεις. Σήμερα είστε και σε εξωτερικό χώρο με τη μάσκα σας. Ναι, βέβαια. Σας θορύβησαν καθόλου αυτά τα έκτακτα μέτρα? Όχι ιδιαίτερα. Προσέχω και στην Αθήνα, προσέχω και εδώ.